Η πρώτη αποστολή του σημερινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι να επικυρώσει τις επιλογές για τις ηγετικές θέσεις του επόμενου Ευρωπαϊκού Κύκλου. Όπως γνωρίζετε, οι τρεις πολιτικές οικογένειες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και οι Ευρωπαίοι Φιλελεύθεροι, έχουν συμφωνήσει να προτείνουν για τις θέσεις αυτές, για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Van der Leyen, για την Προεδρία του Συμβουλίου για 2,5 χρόνια, όπως ορίζουν οι συνθήκες, τον τέος Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, τον Αντώνιο Κώστα, και για την θέση του ΙΠΑ του εκπροσώπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, την Πρωθυπουργό της Εστονίας, την κυρία Κάγια Κάλλας. Ευελπιστώ ότι αυτές οι επιλογές θα γίνουν αποδεκτές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε να μπορέσει να ακολουθήσει στην συνέχεια η ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επικύρωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της κυρίας Van der Leyen. Και είναι νομίζω πολύ σημαντικό όλες αυτές οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν εντός του μήνα Ιουλίου, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στον επόμενο Ευρωπαϊκό Κύκλο. Το επόμενο σημαντικό ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει θα είναι η στρατηγική ατζέντα για την επόμενη πενταετία, για τα σημαντικά ζητήματα πολιτικής τα οποία θα πρέπει να απασχολήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί χαίρομαι, διότι όλες οι σημαντικές ελληνικές προτεραιότητες αποτυπώνονται στο κείμενο αυτό. Μεγάλη έμφαση δίνεται στα ζητήματα μετανάστευσης και προστασίας των εξωτερικών συνόρων, στην ανάγκη για περισσότερη αμυντική συνεργασία, με εξέβρεση ενδεχομένως και δυνατότητων χρηματοδότησης από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα, αλλά και θέματα που έχουν να κάνουν με την στήριξη του πρωτογενούς τομέα, των αγροτών μας, των κτηνοτρόφων μας και των αλιών μας. Ένα κείμενο το οποίο θα αποτελέσει και τον οδηγό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επόμενη πενταετία. Θα συζητήσουμε πιο αναλυτικά και τα θέματα της κοινή αμυντικής συνεργασίας, όπου θα έχω την ευκαιρία να επαναφέρω την κοινή πρόταση την οποία έχω διατυπώσει με τον Πολωνό Πρωθυπουργό για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αντιπυραυλικής ασπίδας ως ενός έργου φάρου, θα έλεγα, το οποίο θα μπορεί να σηματοδοτήσει ένα νέο βήμα στην ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία, σε μια εποχή όπου όλοι αναγνωρίζουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για να θωρακίσει την κοινή της άμυνα. Okay, I'm reasonably optimistic that this discussion will be completed during this European Council. As you know, the three main political families have come up with their proposals. I guess I need to stress that these are proposals and they need to be approved by the European Council. I'm sure we'll have a fruitful and interesting discussion, and I think it is recognized that we will benefit as Europe if we reach an early agreement. I think equally important, I think it is to discuss the strategic agenda for the next 5 years. This discussion is not just about the jobs and about who will occupy them, but it's primarily about policies. This is what our European citizens care about. Issues such as migration, and in particular the external dimension of migration, more cooperation when it comes to defense, issues related to our European competitiveness. All these are issues which are raised in the strategic agenda, important priorities which will be reflected in the next European cycle. Thank you. What's your answer to concerns raised by Prime Minister Meloni and Viktor Orban that the way negotiations took place were not the most democratic? Look, the three political families discussed between ourselves and are coming up with a proposal. At the end of the day, it is up to the European Council to make the decision. This proposal is a proposal that reflects, you know, the overwhelming majority
of the council members. Again, I need to stress that this is not an exclusive process. It was never our intention neither to exclude anyone or to offend anyone. I have a lot of respect personally for Giorgia Meloni, the Prime Minister of Italy. Italy is a very important country in the European Union, and I'm sure we'll address all these issues and concerns in the discussions that we will have. Thank you.